Η Αθήνα έχει ξεκαθαρίσει στην Άγκυρα τις κόκκινες γραμμές της, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την ώρα που η Τουρκία επαναφέρει το αναθεωρητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Η σχέση με την Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι μια σχέση δύσκολη και σύνθετη. Και προφανώς η Τουρκία δεν έχει αλλάξει τον πυρήνα των απόψεών της. Ο τουρκικός αναθεωρητισμός παραμένει στο τραπέζι και εκδηλώνεται, αλλά όχι με την ένταση που εκδηλωνόταν παλιά. Αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια, θα έλεγα, μεγαλύτερη άνεση στην απευθείας επικοινωνία και ένας σαφέστερος προσδιορισμός, από πλευράς μου μπορώ να μιλήσω, των κόκκινων γραμμών της ελληνικής κυβέρνησης. Η Τουρκία πάντως, μαζί με το αναθεωρητικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, εντάσσει στα σχολικά βιβλία και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο που οδήγησε Αθήνα και Άγκυρα στην κρίση του 2020. Στους μαθητές μπορούν να ανατεθούν ερευνητικές εργασίες σχετικά με τη Συμφωνία για την Οριοθέτηση Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο, που υπογράφηκε μεταξύ της Τουρκίας και της Λεβύης, τις περιφερειακές διαφωνίες για τα ύδατα, τις άδικες απαιτήσεις για τους υδάτινους πόρους της Τουρκίας και τα νησιά της Τουρκίας. Αυτά είναι εδάφη μας που τα έχουν πάρει άλλοι και πρέπει να τα ξαναπάρουμε πίσω. Αυτό είναι ο αναθεωρητισμός. Το κρίσιμο για μένα είναι πώς μπορούμε ως Ευρώπη να στείλουμε μήνυμα στην Τουρκία αυτοσυγκρατήσου. Τη σκυτάλη των προκλήσεων πήρε ο εθνικιστής Ντεβλέτ Μπαχτσελή με αφορμή την επέτειο άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Bu fethi Türk İslam medeniyetinin feci olan fethi mümindir. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini. Έχουμε άλλες πέντε Αγίες Σοφίες εκτός από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, στην Τραπεζούντα, στη Βυθινία, στην Ανατολική Θράκη 2, οι οποίες μετατρέπονταν ξανά στη Τεμένη. Σκληρή κριτική στην Άγκυρα για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας και της Μονής της χώρας σε Τεμένη άσκησε ο πρώην επικεφαλής του State Department Mike Pompeo. Η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει τη Μονή της χώρας σε Τέμενος είναι τραγική για τους Τούρκους πολίτες και τους πιστούς όλων των δογμάτων. Με λυπεί ιδιαίτερα. Είναι ενάντια στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την προσωπική θρησκευτική ελευθερία. Η Μονή της χώρας επαναλειτουργήσε ως τζαμί στις αρχές Μαΐου μετά από σχετική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης. Και η Τουρκία επιμένει στην εμπριστική ρητορική. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη. Ο Τούρκος πρόεδρος Μανώλη υμνεί την άλωση της Κωνσταντινούπολης και προετοιμάζει φιέστες. Ναι, απόψε θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις και από το Δήμο της Κωνσταντινούπολης αλλά και από την Τουρκική Προεδρία. Αυτό αναμένεται, αλλά πριν από λίγη ώρα ο Τούρκος πρόεδρος έκανε και μια ομιλία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του. Εκεί αναφέρθηκε στη σημασία της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς. Είπε ότι χωρίς την κατανόηση της κατάκτησης δεν γίνεται κατανοητό το ιδανικό του έθνους μας, το ιδανικό της κόκκινης μηλιάς. Είπε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι και θα είναι τουρκική και μουσουλμανική για πάντα. Και βεβαίως γι' αυτό λυτρώσαμε την Αγία Σοφιά από τα δεσμά της και την κάναμε και πάλι τζαμί, δήλωσε χαρακτηριστικά πριν από λίγα λεπτά, αναφερόμενος στην επέτειο της από την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Θα τον ακούσουμε, σε ευχαριστούμε Μανώλη. İstanbul'un fetih ve fatih ruhundan koparılmasına göz yummayacağız. Birileri hala kabullenemeseler de İstanbul Türktür, İstanbul Müslümandır. Allah'ın izniyle ebediyen öyle kalacaktır.